Κυρίες και κύριοι, σε όλους και σε όλες, καλό βράδυ. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, που είναι τώρα τηλεόραση του Sky, με τον Stars των Stars, Πάνο Παναγιωτόπουλο και την Ρούλα Κανέλου. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στις ειδήσεις και στα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Πρώτη είδηση είναι: αρίστευσε το Πασόκ στις φοιτητικές εκλογές. Πρώτος και με διαφορά ο Ανδρέας στην οδοντιατρική. Ωραία, του βγάλα όλα τα δόντια του Έβερτ. Μέχρι και τις κουφαλίτσες. Πρώτος και ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος στη φιλοσοφική. Όχι, που θα μου πει εμένα ο Μπέρτο Έκο και ο Μπέρτο Μόμπιλ. Διότι έτσι και που εγώ αποφεύγματα, φεύγουν και τα κουφώματα. Νέο γκάλοπ, κυρίες και κύριοι, παρουσιάζουν αύριο τα νέα. Οι μισοί θέλουν να φύγει το Πασόκ και οι άλλοι μισοί να μην έρθει η Νέα Δημοκρατία. Επιτέλους, τρυπηδάκι μου, και ένα γκάλοπ που με βολεύει. Οπότε ανοίγω κι εγώ δικό μου κόμμα. Και θα λέγεται ΚΟΚΟΕ, Κοιμούλικο Κόμμα Ελλάδος. Έκπληξη πρώτου μεγέθους στις εκλογές των αγροτών. Πρόεδρος στις Πασεγιές εξελέχθη ο κύριος Παπαθεμελής. Ως εκ τούτου θα ονομάζεται πλέον Παπαθεμελής Αντίπας. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο και τη Ρούλα Κανέλου. Να περάσουμε στην επόμενη είδηση. Νέα κόντρα είχαμε σήμερα μεταξύ του κύριου Βενιζέλου και του κύριου Παπαθεμελή. Έχω δει χοντρούς, αλλά σαν το Βενιζέλο πρώτη φορά βλέπω. 1-0. Έχω δει κοντούς, αλλά όρθια κουβαρίστρα πρώτη φορά βλέπω. 1-1. Αποκλειστικό. Ο Μιχάλης Παπακοσταντίνου δέχεται να επανέλθει στη Νέα Δημοκρατία, αρκεί να κερδίσει ο Λεβαδιακός το πρωτάθλημα. Μωρέ, άμα δεν το σκοφάνω όλους εγώ, να μην με λένε Μιχαλιό. Κυρίες και κύριοι, μετά από τη λίστα φαρμάκων, το ΙΚΑ καθιερώνει και λίστα ασθενών. Όποιος δεν είναι μέσα σε αυτές τις λίστες, σίγουρα θα είναι στη λίστα αναμονής της Ολυμπιακής, οπότε... Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τα ΙΚΑ μας κλειστά... με συγχωρείτε και πρώτα συγγύρω. Τα βρήκανε τελικά ο Πρωθυπουργός με τους αγρότες. Κοιτάξτε, φτάσαμε σε μία συμβιβαστική λύση. Εγώ από τη μεριά μου δεν θα τους δώσω τίποτα και αυτοί από τη μεριά τους θα έρθουν να μου οργώσουν και τον κήπο. Πράγματι. Ρούλα, έχουμε και μία αποκλειστική είδηση που έφτασε με φαξ πριν από λίγο. Ναι, να σε ακούσουμε πάνω. Σύνταξης, ναι. Κυρίες και κύριοι, Μέγκα και Αντένα έκλεισαν με τις κάμερες στην Εθνική Οδό Αθηνόλαμία ζητώντας να ξαναγυρίσουν οι αγρότες διότι τους τελείωσαν τα πλάνα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το Γιώργο Ντράγια. Πάλι απόψε, στην τρυπημένη ζώνη, στην καυτή τρυπημένη ζώνη, για να ξεδιαλύνουμε και να ρίξουμε φως, άπλετο φως, κυρίες και κύριοι, σε ένα έγκλημα, σε ένα καυτό τσουροφλιστό έγκλημα. Και αυτή τη φορά όμως, ο δολοφόνος ή η δολοφόνη δεν υπελόγισαν τον Γιώργο Τράγκα και το Star Channel. Κι ήτανε το μεγάλο τους, το ελεύθερο σφάλμα. Γιατί κυρίες και κύριοι, από μένα δεν κρύβεται τίποτα. Εμείς όμως κυρίες και κύριοι, έχουμε όλα τα ντοκουμέντα, τα καυτά, τα ζεματιστά ντοκουμέντα και τα οποία θα αρχίζουμε να τα ξετυλίγουμε σιγά σιγά. Ας αρχίσουμε όμως κυρίες και κύριοι αυτό το κουβάρι της παράξενης αυτής ιστορίας να το ξετυλίγουμε. Ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το έγκλημα? Ξένα συμφέροντα, η CIA, το FBI, οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες των Παλαιστινίων? Ποιοι κυρίες και κύριοι? Πρωταγωνιστή σε αυτή την ιστορία, την παράξενη ιστορία, την φρικιαστική, την απετρόπαιη, την ιδιαζόντως απεχθή αυτή η ιστορία, ένας χλεμπονιάρης. Ακούστε πώς έχει η ιστορία. Ο χλεμπονιάρης πήρε το όπλο του
και πήγε να καθαρίσει αυτόν που κέρδισε τη καρδιά της αγαπημένης του. Μια συνηθισμένη περίπτωση που δεν ήταν όμως. Μπερδεύτηκε και έτσι έγινε το πιο μυστηριώδες έγκλημα ερωτό στα χρονικά της εγκληματολογικής ιστορίας. Ο Χλεμπονιάρης λοιπόν. Την άλλη φορά είχαμε παρουσιάσει τον Κιτρινιάρη. Σήμερα ο Χλεμπονιάρης. Και μάλιστα εκείνη τη συγκεκριμένη βραδιά ήτανε πολύ μαύρη νύχτα, ε. Κατράμι. Να, σαν να βλέπω δούρα εδώ έξω από τις γρίες. Η σκιά του διαγράφεται στον τοίχο το σαγρέ. Μια σκιά αδίσταχτη, ακάθεκτη. Η ώρα ήταν περασμένες μεσάνυχτα. Ακούστηκαν αληχτήματα σκυλιών και τσακαλιών. Η ατμόσφαιρα ήταν υγρή εκείνο το βράδυ. Τα ακούσατε τα γαυγίσματα, κυρίες και κύριοι. Σημειώστε αυτό το στοιχείο. Ίσως διελευκάνει την πολύ περίεργη υπόθεση που εξερευνούμε σήμερα. Και εδώ τίθεται ένα θεμελιώδες ερώτημα. Ποιο ήταν άραγε το όνομα του σκυλιού που αλήχτησε? Ήταν Αζόρ ή Ντίκ? Ρωτάω δημοσιογραφικά πάντα. Ένας γείτονας, ένας όχι απλός γείτονας, ένας παράξενος, περίεργος γείτονας μπερδεύει ακόμα περισσότερο το μυστήριο αυτό. Το σκυλί είχε αλλάξει τώρα τελευταίο όνομα. Το λέγανε Μπούμπι. Μπούμπις, είπε η γειτόνισσα, η Νάνση, η κάμερα γούμαν. Μήπως όμως ήταν παρατσούκλι, μήπως ήταν ψευδόνυμο το Μπούμπις. Άραγε, τι ξέρει η Νάνση για το ρόλο του Μπούμπι? Το μόνο που έκανε όμως η γειτόνισσα, η Νάνση καμεραγούμαν, είναι ότι τον είδε και τον άκουσε. Ένα ρίγος διαπέρασε την ισχνή ραχοκοκαλιά του. Φαινόταν αποφασισμένος. Όμως ήταν και πολύ σκεπτικός. Κάτι σαν να του έλειπε. Ένα τσιγάρο. Ναι, προσπάθησε μέσα στο βαθύ σκοτάδι να ανάψει ένα σπίρτο. Ποιος είχε βρέξει τα σπίρτα του και δεν άναβαν? Ποιος του έκανε σαμποτάζ? Ήταν ένας ή ήταν πολλοί? Αυτή η καθυστέρηση ήταν ίσως μοιραία και τραγική. Το προσέξατε, κυρίες και κύριοι. Πήγε να ανοίξει την πόρτα, αλλά δεν άνοιγε. Πώς να ανοίξει, κυρίες και κύριοι? Η πόρτα δεν ήταν τυχαία πόρτα. Ήταν η πόρτα της πολυτελούς βίλας. Επτασφράγιστη, θωρακισμένη πόρτα. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, και αυτό το στοιχείο. Ένα ακόμη όμως απρόβλεπτο γεγονός έμελε να παρουσιαστεί. Σκόνταψε, κυρίες και κύριοι, και ανέκραξε βαθύ αναστεναγμό. Για την ακρίβεια, παρολίγο να φάει τα μούτρα του ο Χλεμπονιάρης. Σώθηκε όμως,
Ήταν εφτάψυχος, βλέπετε, ο Χλεμπονιάρης. Τώρα ήταν και κουτσός και Χλεμπονιάρης. Έτσι έκανε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο του μεγάλο λάθος. Και δείτε το γιατί. Αυτό ήταν το μοιραίο λάθος. Έβγαλε τα παπούτσια του και η αστυνομία αμέσως βρήκε τα ποδαρικά του αποτυπώματα. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ο Χλεμπονιάρης τώρα είναι εκτός από κουτσός και καψούρης. Πλησίασε το jukebox για να ακούσει το αγαπημένο του τραγούδι και έτσι έδωσε άλλο ένα στοιχείο στην αστυνομία και μάλιστα άφησε και τα δακτυλικά του αποτυπώματα πάνω σε εκείνο το μοιραίο jukebox μέσα στη βίλα του αντίζηλού του. Γέλα, κυρία μου, γέλα μαζί μου. Βλέπετε το λάθος του, κυρίες και κύριοι, άφησε τους μύκητες στη μοκέτα και απόλαυσε ολομόναχος στη διαπασόν την υπέροχη μουσική δωματίου. Και τότε ανήσυχος, καθώς πίναγε, γιατί άνθρωπος ήταν και ο Χλεμπονιάρης, κυρίες και κύριοι, πίναγε όπως πεινάμε όλοι οι άνθρωποι, πλησίασε αργά με εκείνο το σατανιστικό βήμα τον ψυγιοκαταψύχτη της βίλας του αντίζηλού του και αντιεραστή του, μην το ξεχνάμε αυτό. Ξένος εγώ, έξω από τον κόσμο σου, περαστικός, μπήκα στο δρόμο σου, είχα το θράσος να σ' αγαπήσω, αϊτέ, κοίτα η καρδιά μου, μου ζητάει έναν αλήτη, ποιος τον μετράει κι αν αγαπάει, ποιος τον νοιάζεται ποτέ. Γέλα, κυρία μου. Είδατε όμως, κυρίες και κύριοι, που σας έλεγα και προηγουμένως, τελικά ποιος είχε αδειάσει τα πιάτα από τον ψυγειοκαταψύκτη της βίλας και γιατί, εγώ ρωτάω. Την απάντηση όμως ποιος θα τη δώσει, Εγώ είμαι Αμερικάνο μάγειρα και το όνομά μου είναι Ράμπο. Που λες, εκείνη τη μέρα τους είχα κάνει μουσακά και το είχαν φάει όλο. Γλύφανε ακόμα και τα δάχτυλά τους. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, η καθοριστικότερη στιγμή. Η στιγμή των στιγμών, κυρίες και κύριοι. Η στιγμή που θα δώσει το στίγμα στη στιγματισμένη αυτή υπόθεση που προσπαθούμε να διελευκάνουμε απόψε. Ο Χλεμπονιάρης αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει στην τουαλέτα. Ναι, καλά ακούσατε. Στην τουαλέτα. Γιατί η βίλα του αντιεραστή είχε και τουαλέτα. Στα πλάνα που ακολουθούν, κυρίες και κύριοι, θα δείτε τι διαδραματίστηκε στο χώρο της τουαλέτας το μοιραίο εκείνο βράδυ. Ρε φίλε, χτυπάει την πόρτα πρώτα, Άλλος. Καλά, γιο για άλλο φτιάχνω. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τις τελευταίες λέξεις του, Άλλον έψαχνε και άλλον βρήκε στην τουαλέτα. Να το επαναλάβουμε. Ίσως αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης. Άλλον έψαχνε
και άλλον βρήκε στην τουαλέτα. Στο συνταρακτικό αυτό σημείο όμως, ο γείτονας έχει να προσθέσει κάτι συνταρακτικό. Εγώ τι να σου πω, εγώ γείτονας είμαι. Το μόνο που άκουσα ήταν ο Χήμαρος. Μέσα στο θόρυβο που έκανε ο Χήμαρος, αυτός πήγε να υλοποιήσει το σχέδιό του. Είχε υπολογίσει όμως, χωρίς τον Τράγκα, το Star Channel και το δολοφόνο. Γιατί, κυρίες και κύριοι, ο Χλεμπονιάρης, ο Κουτσός, ο Καψούρης, ο Μικητιασμένος δεν ήταν ο δολοφόνος. Κι όμως οπλοφορούσε. Κάποιος άλλος όμως ήταν ο δολοφόνος. Παρακολουθήστε, κυρίες και κύριοι, με κομμένη την ανάσα και θα καταλάβετε πολλά πράγματα σε αυτή την υπόθεση. Έλα, κούκλα μου. Σιγά μας ανακαλύψει αυτός ο ηλίθιος. Για περίμενε μισό λεπτό. Γουρούνι, πέθανε. Βρε ηλίθιε. Έλα, κούκλα μου. Ο ηλίθιος ήταν. Τον κανόνισα. Είδατε, κυρίες και κύριοι, την κινητικότητα του δολοφόνου. Αλλά ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος σε αυτή την πολύ περίεργη, την πολύ βρώμικη ιστορία? Αυτός που σκότωσε ή αυτός που πήγαινε να σκοτώσει, ε? Ή μήπως, ρωτώ με μήπως, αυτή που είχε μπει ανάμεσα στους δύο. Αυτή, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατέληξε σε ένα οίκο ανοχής. Τη βίασαν μικρή, αλλά τη